Coach, μετά από αρκετές συζητήσεις με την ομάδα, το όνομά σου ακούγεται πολύ καιρό, τελικά συμφώνησες να αναλάβεις. Συμφωνήσαμε πριν 15 μέρες περίπου. Εσείως ξεκινήσαμε την προετοιμασία, βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας. Έχουν έρθει και οι Αμερικανοί μας παίκτες και μαζί με τα παιδιά τους Κύπριους δουλεύουμε σε διπλές προπονήσεις καθημερινά, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο περιορισμένο χρονικό διάστημα που έχουμε μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Πιστεύεις από έλεγχο ένα χάντικαπ ένα των βασικών αντιπάλων, γιατί άρχισε πολύ να ξεκινήσει, οι άλλες ομάδες είχαν ήδη αρχίσει και σχεδόν έτοιμοι για φιλικά ήταν όταν ξεκινήσατε εσείς. Εντάξει, το χάντικαπ θα έλεγα, θα θέλαμε σίγουρα να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, όμως εμείς δεν μπορούμε να καλυστούμε κάτι τέτοιο, το γνωρίζαμε ότι ο χρόνος δεν θα ήταν υπέρ μας. Το χαμένο χρόνο θα τον κερδίσουμε δουλεύοντας λίγο παραπάνω και πιο σκληρά στις προπονήσεις. Το handicap πιο πολύ θα έλεγα ότι είναι στο μυαλό και στο πνεύμα, κάτι το οποίο εγώ δεν θέλω να περάσει ούτε στην ομάδα, το σπέκτρο σε κανένα. Ό,τι και να γίνει, εμείς πρέπει στην πρώτη επίσημη υποχρέωση της ομάδας που είναι με την Τσέχικη στην Τσεχία με την ομάδα για το FIBA Euro Cup, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και ακολουθεί μετά μια σειρά από παιχνίδια τα οποία για μας είναι παιχνίδια φωτιά. Ερχόμαστε κατευθείαν, παίζουμε το Super Cup με την ΑΕΚ, ξαναφεύγουμε, πάμε στην Λιθουανία να παίξουμε με τη Σιαλουάη και πάει λέγοντας. Οπότε δεν έχουμε χρόνο ούτε να γυρίζουμε στο παρελθόν, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλεύουμε πιο σκληρά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Πάντως το ρόστερ συμπληρώθηκε πάρα πολύ γρήγορα όταν ξεκίνησαν οι μεταγραφές. Πόσο δύσκολο ήταν για σένα αυτό να κλείσει τόσο γρήγορα το ρόστερ σε τόσο περιορισμένο διάστημα? Κοιτάξτε, με το που γίνανε οι πρώτες συζητήσεις και επαφές, αμέσως με ταχύρυθμα, αν μπορούμε να το πούμε, μαθήματα, είδαμε τι παίκτες είναι στην αγορά, τι παίκτες ταιριάζουν στη δικιά μου φιλοσοφία, τι παίκτες ταιριάζουν στην ομάδα και προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τα παιδιά που έχουν έρθει, τους παίκτες που ήρθαν από την Αμερική. Σε σχετικά λίγο χρονικό διάστημα, ούτε μια εβδομάδα, έχουν προσαρμοστεί και στις συνθήκες της ζωής εδώ πέρα, άλλωστε δεν θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, είναι καταπληκτικό μέρος για οποιοδήποτε αθλητή η Κύπρος. Και αρχίζουν και μπαίνουν και στη φιλοσοφία και στον τρόπο σκέψης, όχι μόνο το δικό μου, αλλά και γενικότερα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, της φιλοσοφίας που θέλουμε να έρθουν. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο χρόνος, αυτός θα είναι υπέρ μας. Στην αρχή θα χρειαστούμε λίγες μέρες ακόμα, λίγο καιρό χρονικό διάστημα να βρούμε όλα τα πατήματά μας, αλλά μετά με το πέρασμα του χρόνου και με τη δουλειά που θα γίνεται, νομίζω ότι θα βελτιωνόμαστε συνεχώς. Φαντάζομαι είχες ψάξει πριν έρθεις εδώ τι σημαίνει από ΕΛ, έτσι. Ναι. Πολλοί κόσμος, πολλές απαιτήσεις. Το γνωρίζω απόλυτα. Τον Απόελ γνωρίζω ότι σημαίνει όχι μόνο για το αθλητισμό στην Κύπρο, γενικά τι σημαίνει ο Απόελ. Είναι μια λαοφιλέστερη ομάδα, μια ομάδα με μεγάλες απαιτήσεις, με πολύ κόσμο. Το παρακολουθώ χρόνια. Θα μπορούσα άλλωστε σαν άνθρωπος του αθλητισμού και του μπάσκετ παρακολουθώ και τα υπόλοιπα βήματα και το ποδόσφαιρο του Απόελ. Γνωρίζουμε ότι έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου, αλλά και το μπάσκετ θεωρώ ότι φέτος θα αποτελέσει, αποτελέσει την απαρχή μιας μεγάλης αντεπίθεσης για τη συνέχεια των επόμενων χρόνων, ώστε να μπορούμε να είμαστε κι εμείς μαζί με τους υπόλοιπους να είμαστε εκεί πέρα. Διότι όταν κάποιος έρχεται στο Απόελ γνωρίζει ότι παρότι η ομάδα μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή, έχουμε αργήσει, αλλά οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και από τη διοίκηση και από τον κόσμο και εμείς θέλουμε να φανούμε αντάξει όλων αυτών των απαιτήσεων. Μια και μιλήσαμε για τον κόσμο, ο κόσμος πόσο ρόλο θα παίξει σε αυτό που ετοιμάζεται? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε γνωρίζω ότι ο κόσμος, ιδιαίτερα στο Λευκόθεο, αποτελεί τον έκτο παίκτη. Είναι ένα γήπεδο το οποίο προσφέρεται για έδρα, ένα γήπεδο με μεγάλη ακουστική. Εμείς μόνο που κάνουμε προπόνηση 10 άτομα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, πονάνε τα αυτιά μας. Φαντάζεσαι τώρα όταν θα έχει 3.000 κόσμο ή 2.500 κόσμο εδώ πέρα και με τον παλμό και με την ένταση που τους διακρίνει τους φιλάθλους του Αποέλ, ότι θα αποτελέσει καυτή έδρα και να είναι σίγουροι ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τους δικαιώσουμε. Και ότι στο τέλος, όταν κάνουμε ταμείο, έχω πολύ πίστη ότι θα έχουν καταφέρει πολλά πράγματα. Πάντως, στο κυπριακό μπάσκετ υπάρχουν προβλήματα. Έτσι, είδαμε η ΑΕΛ δεν κατεβαίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχει 7 ομάδες στο πρωτάθλημα για να ξεκινήσει. Το επίπεδο, γενικά, πώς το βλέπεις από όσα έχεις δει μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε το επίπεδο του μπάσκετ, και γίνονται προσπάθειες από τους ανθρώπους εδώ πέρα, γενικά του κυπριακού μπάσκετ και από τους παράγοντες που έχουν γνωρίσει την ΑΠΟΕΛ, να είναι η ομάδα όσο το δυνατόν αρτιότερα οργανωμένη. Ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, δεν το συζητάω, υπάρχει περιθώριο στο καλό και το καλύτερο. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, τουλάχιστον στα βασικά πράγματα που χρειαζόμαστε, νομίζω ότι έχουμε ανταπεξέλθει πολύ καλά και η διοίκηση και οι παράγοντες που είναι κοντά στην ομάδα, ώστε να μην λείπουν από τους παίκτες βασικά πράγματα. Υπάρχει
ήδη ο χώρος όπου οι παίκτες τα μένουν, το φαγητό, τα αυτοκίνητα τα οποία θα τα παραλάβουμε αυτές τις μέρες. Καταλαβαίνουμε υπάρχουν δυσκολίες, αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτές τις δυσκολίες. Τώρα, όσον αφορά το άλλο σκέλος για τις ομάδες που δεν θα συμμετέχουν, σίγουρα θα ήταν καλό για όλους μας να γνωρίζαμε ακριβώς ποιες ομάδες θα είναι στο πρωτάθλημα, πότε θα ξεκινήσουμε ακριβώς και με πόσες ομάδες για να μπορούμε να κάνουμε τον προγραμματισμό μας. Εντάξει, είναι κάποια προβλήματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ευελπιστούμε όμως ότι όσο περνάει με το πέρασμα του χρόνου θα λυθούν και αυτά και θα είμαστε όλοι έτοιμοι για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αν γραμματώνουμε μια εβδομάδα μετά το Super Cup, από ό,τι ξέρω, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Κάτι τελευταίο. Οι καλοί Κύπροι παίκτες είναι περιορισμένοι. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον Βασίλη τον Κούνα, τον αρχηγό σας, ο οποίος τώρα προσπαθεί να επιστρέψει. Σε τι κατάσταση βρίσκεται και πότε περίπου πιστεύεις ότι τον έχεις στη διάθεσή σου? Ακριβώς. Ο Βασίλης αποτελεί τον εμβληματικό μας αρχηγό, είναι γνωστό αυτό. Ο Βασίλης μετά τον τραυματισμό του έχει δουλέψει πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι, δεν άφησε τον εαυτό του καθόλου. Και μπορώ να πω ότι είναι σε κατάσταση κατά 60-70% πιο καλά από ό,τι περιμέναν και πιο και οι γιατροί και όσοι ήταν κοντά του. Έχει μπει στο ρυθμό των προπονήσεων. Κάθε εβδομάδα ανεβάζει ρυθμούς, ανεβάζει ένταση, συμμετέχει κανονικά πλέον στις προπονήσεις. Θεωρώ ότι είναι θέμα εβδομάδων πλέον και με την σύμφωνη γνώμη των θεραπώντων γιατρών να του δώσουν το πράσινο φως για να μπει και στο 100% και στα παιχνίδια. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μαζί με τον Βασίλη και με τους ανθρώπους που είναι με τον γιατρό του. Και όταν μας δώσει το OK θα είναι έτοιμος για τα παιχνίδια. Πάντως, από την προσπάθεια που έχει κάνει, είναι πάρα πολύ μπροστά σε θέμα χρόνου όσον αφορά την αποθεραπεία. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Coach. Καλή αρχή να έχεις. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή αρχή και καλή σεζόν να έχουμε.